Ναι, έχουμε βρει τώρα καινούργιο γαϊτανάκι όπου υπάρχουν ρελάνς προσφορών ε, από διάφορους πολιτικούς οι οποίοι αντί να προστατεύσουν το σιδηρόδρομο και αντί να, 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 προσ, να προσπαθήσουν να κάνουν το σιδηρόδρομο ένα αξιόπιστο μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων και το αφήνουν να απαξιωθεί μέχρι σήμερα Αντί να προστατεύσουν το τελωνίο το οποίο υποβιβάστηκε, θα υποβιβαστεί ω υπηρεσία, αντί να μην χάσουμε την ιατρική μα υπηρεσία, αντί να μην μα φύγουν ΤΕΗ και στρατιωτικέ μονάδε, ανακαλύψαμε τώρα ότι με τον δρόμο θα σωθούμε. Ε, λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον δρόμο κρατάει 20 χρόνια. Έχουν φαγωθεί και εγώ δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Α σταματήσουν την κοροϊδία με τον κόσμο. Δεν θα ζήσουμε καλύτερα με αν έρθει ο δρόμο από την Αμφίπολη ή από την Καβάλα. Εάν δεν αλλάξουν οι οικονομικέ πολιτικέ και οι πολιτικέ που θα ευνοήσουν την κοινωνία, όλα τα άλλα είναι στα, στα μάτια του κόσμου.